Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι ταραχές στη Γαλλία, την ώρα που η γιαγιά του 17χρονου αγοριού που σκοτώθηκε από τη γαλλική αστυνομία ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε να επανέλθει τάξη μετά από επίγουσες συνομιλίες που είχε με ανώτερους αξιωματούχους αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι Γάλλοι πολιτικοί εξέφρασαν τη φρίκη τους το πρωί της Κυριακής μετά την επίθεση στο σπίτι του Δημάρχου ενός προαστίου του Παρισιού στις ταραχές του Σαββάτου. Η σύζυγος και τα μικρά παιδιά του Δημάρχου βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο Δημαρχείο για να διαχειριστεί την κρίση. Η σύζυγός του τραυματίστηκε και δέχθηκε ιατρική βοήθεια για κάταγμα στο πόδι. Η αναταραχή έχει σημάνει συναγερμό και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εξέφρασε την ανησυχία του για τις ταραχές λίγες ώρες αργότερα, αφού ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανέβαλε την επίσημη επίσκεψη στη χώρα του λόγω της βίας. Είμαστε καλοί φίλοι με τη Γαλλία. Είμαστε και οι δύο σύντροφοι όταν πρόκειται να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι τόσο σημαντική για το κοινό μας μέλλον, λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό φυσικά εξετάζουμε τις ταραχές. Ανησυχώ και είμαι πεπισμένος ότι ο Γάλλος Πρόεδρος θα βρει τρόπους να διασφαλίσει ότι αυτή η κατάσταση θα βελτιωθεί γρήγορα. Χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν και πάλι στους δρόμους των μεγάλων πόλων της Γαλλίας. Ο πρόεδρος Μακρόν πρόκειται να συναντήσει πολιτικούς αρχηγούς τη Δευτέρα και περισσότερους από 220 δημάρχους κομοπόλων που έχουν πληγεί από τις ταραχές.